αναστέλλεται για μία εβδομάδα η λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολεγίου Αθηνών στο Ψυχικό και του Αμερικανικού Κολεγίου στην Αγία Παρασκευή λόγω συρροής περιστατικών με συμπτώματα γρίπης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, σε κάθε σχολείο καταγράφηκαν τουλάχιστον 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης. Κλειστές από σήμερα και για 7 ημέρες θα παραμείνουν όλες οι τάξεις του Λυκείου Μελισσίων και του 4ου Λυκείου Χαϊδαρίου. Τα παιδιά μεμονωμένα έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο και ενημερωθήκαμε ότι η γρίπη έχει πλέον κάποια σποραδικότητα. Σύμφωνα με την τελευταία αποσιομέτρηση στα σχολεία όλης της χώρας, συνολικά το τελευταίο 24ωρο αποσίασαν 1.224 μαθητές, αναφέροντας ότι εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης. Οι απουσίες που έχουν καταγραφεί για τον ίδιο λόγο από την αρχή της σχολικής χρονιάς ανέρχονται συνολικά σε 4.974. Οι Έλληνες επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κίνηση της γρίπης στα σχολεία, εκτιμώντας ότι το μεγάλο κύμα κρουσμάτων αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, μετά το πράσινο φως που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση των εμβολίων δύο εταιριών, ανακοινώθηκε ότι οι εμβολιασμοί στη χώρα μας θα ξεκινήσουν σε 20 ημέρες. Καλώς εξελισσόμενων των πραγμάτων και μετά όσα μέχρι στιγμής σας έχουμε πει και με την άφιξη και της νέας μεγάλης δόσης την επόμενη εβδομάδα στις 5 περίπου Οκτωβρίου, θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς σε περίπου 20 ημέρες από τώρα. Η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης πάντως κατέληξε σήμερα στην απόφαση ότι δεν θα απαιτείται δήλωση συνένεσης. Όλοι συμφωνήσαμε ότι θα φτιαχτεί ένα ενημερωτικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφεται τι είναι ο ιός της γρίπης με ερωτοαπαντήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει παραλάβει περίπου 100.000 δόσεις του εμβολίου και αναμένονται άλλες τόσες την επόμενη εβδομάδα. Στις ευπαθείς ομάδες που θα μπορούν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα ανήκουν τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια άτομα, δεν έχει γίνει όμως ακόμη γνωστό αν θα καλυφθούν με μία ή δύο δόσεις.